Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι, σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Εγώ πριν από λίγο σας έκλεισα ένα βλογκάκι που σας γύριζα, που είδατε ότι πήραμε κάποια πραγματάκια από τα Τζάμπο. Σας έλεγα σε εκείνο το βλογκάκι ότι θα σας τα δείξω, οπότε εγώ τώρα ήρθε η ώρα να γυρίσω το βιντεάκι, να δείτε τι πήραμε. Το μόνο που έκανα είναι να ανανεώσω λίγο το κραγιόν και σας το λέω αυτό γιατί έχω πάρει ένα ακόμα κραγιόν από τα Τζάμπο. Αυτό το φόραγα τουλάχιστον 4 ώρες το φόραγα και δεν είχε πάθει τίποτα και ήπια κιόλας. Οπότε ναι, τώρα το ανανέωσα λιγάκι έτσι για το βίντεο, μην είναι τελείως να έχει φύγει. Αυτά, κατά τα άλλα δεν έκανα κάτι άλλο και χτένισα λίγο το μαλλί γιατί το είχα πιάσει πριν πάνω να κάνω κάτι δουλίτσες. Αυτά, λοιπόν, το είχα πιάσει πίσω κοτσίδα. Αυτά, πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βιντεάκι, πηγαίνετε να το δείτε, για να δείτε που πήγαμε και στα Τζάμπο και όλα αυτά. Πάμε να αρχίσουμε. Και αν θέλετε, κάντε και μια γραφούλα, για να έρθετε στην παρέα μας. Λοιπόν, πήραμε ακόμα ένα σέικερ τέτοιο, που δεν είναι για μας, είναι να το στείλουμε σας από πιδωράκι. Είχαμε πάρει άλλο ένα και σας το είχα δείξει και εκείνο στα γενέθλιά μου που σας είχα δείξει κάτι πράγματα από τα Τζάμπο. Είναι έτσι, οπότε είναι τέλειο αυτό γενικά το shaker και βολεύει πάρα πολλούς στη δουλειά να το παίρνουν, οπότε είναι για δωράκι. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα καλαμάκια από ανοξείδωτο ατσάλι, δεν θα με βλέπετε καθόλου. Λοιπόν, από ανοξείδωτο ατσάλι έχω και γυάλινα και τα άλλα, τα πώς τα λένε, μεταλλικά, ναι. Πήρα τώρα και αυτά εδώ πέρα, γιατί αυτά έχουν και την κλίση αυτή και βολεύουν πάρα πολύ. Πλέον θα έχω άλλο ένα σφουγγαράκι, γιατί έχω δύο, αλλά θα έχω και ένα ακόμα τρίτο. Τα πουλάνε και μεμονωμένα, το είδα στα Τζάμπο. Λοιπόν, μου αρέσει γενικά που κάνει την κλίση, γιατί είναι όπως τα καλαμάκια, τα πλαστικά που παίρναμε παλιά, που έχουν την κλίση και σε βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Ας το σκουπιδάκι να το πετάξω μετά. Λοιπόν, να το. Βολεύει πάρα πολύ. Να πίνεις έτσι. Ενώ τα άλλα που έχω εγώ είναι μια ευθεία. Όσοι έχετε πάρει τα ευθεία θα καταλάβετε ότι και αυτά θα σας βολέψουν γενικά περισσότερο αν τα έχετε, ειδικά και τα δύο. Πήραμε αυτό εδώ, μια κούκλα στη Λιδία. Είναι αυτή εδώ πέρα. Δείτε τι κάνει. Λυγίζει τα πόδια, λυγίζει τα χέρια, τα λυγίζει γενικά όλα. Βλέπετε. Είναι. Εδώ φαίνονται καλύτερα. Είναι αυτή η Barbie που κάνει γυμναστική. Μανεκέν. Κούκλες μανεκέν. Έτσι γράφει. Οπότε την πήρα για τη Λιδία να παίξει. Με αυτή εδώ πέρα θα... δεν υπάρχει κάτι. Να, μόνο τα σκουλαρίκια θα αφαιρέσω, που είναι έτσι μικρούλια και επίφοβα. Κατά τα άλλα έχει και άλλη κούκλα, οπότε όλα οκ. Okay. Ανέστη, πιάνεις. Φέρε μου κάτι να τα κουμπάω, το τραπεζάκι, κάτι. Λοιπόν, αυτό που πήρες, τι είναι? Αυτό που πήρε ο Ανέστης. Αλφάδι λέγεται. Να. Αλφάδι. Το βρήκε στο Τζάμπο, οπότε το πήρε. Πήρα και αυτά τα καλαμάκια, γιατί είναι πλαστικά, αλλά δεν πρέπει να είναι, είναι για πολλαπλές χρήσεις. Ναι, είναι από σκληρό υλικό, οπότε εντάξει, έχει αυτά τα χρώματα, έχει πάρα πολλά. Και τα πήρα και για τη Λιδία, γιατί πίνει και η Λιδία με καλαμάκια. Δεν πίνει πλέον στο μπιμπερό, πίνει και το γάλα της και όλα. Λοιπόν, πήρε αυτό εδώ πέρα το τασάκι, αυτό εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω πάρτο να ανανεώσεις ένα από τα τασάκια σου. Και το πήρα, είχε διάφορα και με φατσούλα που είχα, αυτό που έχω εδώ στο σπίτι. Γενικά,
Είχα και ένα άλλο, αλλά το πρέπει να το είχαμε αφήσει στο προηγούμενο σπίτι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι ο λόγος που πήγαμε. Πήρα γυαλιά. Είναι αυτά εδώ. Τώρα θα καθρεφτήσω, οπότε τι να σας δείξω. Θα σας τα δείξω σε κάποιο φαίνεται λάμπο, θα φανούν. Αντανάκλαση θα κάνει, ορίστε, αντανάκλαση κάνει, δεν ξέρω αν φαίνονται. Θα τα φορέσω σε κάποια από τα επόμενα βλογκάκια, θα τα δείτε και θα μου πείτε αν θα είναι ωραία. Τώρα αυτά είχε το μόνο που ήταν έτσι στο στυλ μου, οπότε αυτά πήρα. Είχε και κάτι άλλο που ψηλό μου αρέσουν, αλλά από αυτά τα δύο που είδα πήρα αυτό. Γιατί τα δικά μου τα γυαλιά δεν. Λοιπόν, πήρε και ο Νέστης αυτά εδώ τα γυαλιά. Πιστεύω θα του πάνε πάρα πολύ. Έχει κάτι άλλα που του αρέσουν και εκείνα, αλλά πήρε και αυτά. Που πιστεύω θα του πάνε πάρα πολύ αυτά. Πάμε στο επόμενο. Αυτό εδώ είναι ψηφιακή ζυγαριά αποσκευών για το αεροπλάνο. Και αυτό είναι κάτι που ίσως το χρειαζόμασταν και εμείς, αλλά θα το κάνουμε δώρο. Μέγιστο φορτίο ζύγισης λέει 40 κιλά. Οπότε ναι, γενικά μετράει το βάρος της βαλίτσας σου. Δεν ήξερα ότι θα έχει κάτι τέτοιο σαν τζάμπο. Θα το κάνουμε δώρο γιατί το πρόσωπο που θα το κάνουμε δώρο το χρειάζεται. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο για δωράκι. Πατάς εδώ πέρα, θα λειτουργεί και όλα, έχει και τις μπαταρίες μάλλον. Βλέπετε, έβγαλε αριθμό. Αυτά για το αεροπλάνο που πρέπει να ξέρεις πόσο είναι οι αποσκευές σου και λοιπά. Πήρα και ποτηράκι, δεν θα έχανα. Γράφει, μισό λεπτό γιατί δεν ξέρω που ξεκινάει και που τελειώνει. Summer, α, το γράφει έτσι, summer πάνω κάτω. Summer, summer, αυτό γράφει. Summer εδώ, summer και εδώ. Πάρα πολύ ωραίο ποτηράκι, να κάνω τους καφέδες μου, να το γεμίζω παγάκια. Τέλειο. Είναι έτσι πάρα πολύ μεγάλο, σαν το shaker. Οπότε, ναι, πολύ ωραίο. Πλαστικό. Αλλά πολύ ωραίο. Πήρα άλλο ένα τέτοιο. Θυμάστε που είχα πάρει. Το είχα ξεκολλήσει από το κινητό μου. Γιατί ήθελα να ξαναβάλω τη θήκη. Είναι έξυπνη λέει βάση κινητού. Εγώ το είχα απλά για να πιάνω το κινητό πιο εύκολα, να μην μου πέφτει. Είναι το δαχτυλίδι του κινητού. Αυτό εδώ. Θέλει γενικά να νεώσει αυτά. Λοιπόν, πήρα ένα ρουζάκι, γιατί το ρουζ που έχω εγώ δεν είναι και τόσο έτσι καλό. Το έχω πάρα πολύ καιρό. Οπότε πήρα αυτό το ρουζ από τα Τζάμπο. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδοκιμάσει τέτοια από τα Τζάμπο, π.χ. μάσκαρες, ρουζ, τέτοια. Άντε καμιά πούδρα να είχα πάρει. Αυτά. Τώρα αυτό όταν το δοκιμάσω, θα σας πω σίγουρα πώς είναι. Θα σας πω ότι ξέρεις έβαλα από το κραγιόν, από το ρούζ αυτό και ότι είναι από το τζάμπο, για να ξέρετε. Οπότε το βάλω. Αυτό το παπάκι το είχε στο ταμείο και το πήρα επειδή δηλαδή έχει πιάσει κάτι από τα πράγματα. Είχε πιάσει αυτό εδώ την καπνοθήκη και θα σας το δείξω. Και για να μην το πιάνει εκείνο, της πήρα ένα παπάκι εκεί από το ταμείο για να παίξει με αυτό, αλλά τελικά ποτέ δεν το πιάσε, αλλά δεν πειράζει. Αυτό, της άρεσε μάλλον το χρώμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πήρα μία καπνοθήκη, έχω τη ροζ μου, αλλά πήρα και αυτή, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σιλικόνης. Εδώ βάζεις τα χαρτάκια σου, εδώ βάζεις τον καπνό σου. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ τα φιλτράκια σου, χαρτάκια, φιλτράκια, καπνό. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήξερα ότι έχει και στον τάβο τέτοια. Και είναι και με σιλικόνη και είναι και πάρα πολύ ωραίο και μου άρεσε και πάρα πολύ το χρώμα. Πείτε μου και σας αν σας αρέσει το χρώμα, δεν είναι τέλειο αυτό το φωσφοριζέ, το κίτρινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα, τρελαίνω με κάτι τέτοια χρώματα. Πήρα ένα ακόμα κραγιόν, αυτό που σας είπα και στην αρχή. Είναι αυτό, είναι από το τζάμπο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και γενικά έχω πάρει αρκετά και σε κάθε τζάμπο χολ. Σας έχω δείξει γενικά από δύο κραγιόν που έχω πάρει και άλλα δύο. Πάντα έπαιρνα και στην αρχή που δεν σας είχα. Δεν σας έκανα γενικά τζάμπο χολ. Τώρα πήρα αυτό εδώ πέρα το μοβάκι.
Γιατί μια φορά είχα βάλει στο καλάθι μου ηλεκτρονικά ένα μοβ, αλλά ποτέ δεν μου ήρθε μοβ, δεν πειράζει. Μου είχε έρθει ένα άλλο χρώμα, αλλά οκ. Okay. Τώρα πήρα αυτό το μοβάκι που μ' αρέσουν εμένα αυτά και ελπίζω όντως να είναι μοβ και να μην βγει τίποτα άλλο, βαθύ λιλά. Εντάξει, βαθύ λιλά γράφει επάνω, αν σας ενδιαφέρει το χρώμα του. Τώρα τι να σας πω άλλο, δεν ξέρω, έχει και το μολύβι, έχει και το matte crayon, είναι matte αυτά. Κάποιο νουμεράκι ξεκάθαρα δεν γράφει, μόνο αυτό, βαθύ λιλά. Αυτά, πήρα αυτά εδώ πέρα τα λαστιχάκια, γιατί θέλω να κάνω γενικά φλεξουδάκια, είτε στην τρέσα, είτε στο δικό μου το φυσικό μαλλί και να το κάνω έτσι σγουρό πολύ, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Οπότε αυτά τα λαστιχάκια είναι ό,τι πρέπει και έχει μέσα 1000 τεμάχια, κοιτάξτε. Είχε και με 500 τεμάχια, με 100 νομίζω ή 200 και είχε και με 1000, εγώ πήρα τα πιο πολλά γιατί συνήθως αυτά ξέρετε τι. Αν τα κάνεις μια φορά μετά σπάνε, χαλάνε, οπότε πήρα αυτό με τα περισσότερα και είχε και μαύρα και διάφανα αυτά τα λευκά. Πήρα καπέλο για τον ήλιο, γιατί πρέπει γενικά να φοράμε καπέλα. Στην Λιδία προσπαθώ να βάλω καπέλο, αλλά συνέχεια το βγάζει, εννοείται αυτό. Τώρα να το βάλω ή θα γίνουμε εδώ πέρα χάλια. Εντάξει, νομίζω μου πάει αρκετά. Ούτως άλλως για τον ήλιο είναι. Δεν ξέρω, εντάξει, για τον ήλιο. Εδώ κεφαλάκι μας. Με το γυαλάκι. Πήρα στη Λιδία αυτό εδώ. Είναι το παγουράκι, το οποίο έχει και καλαμάκι. Το άλλο το έσπασε. Ναι, το έριξε κάτω γιατί το πιάνει μόνη της και πίνει. Και απλά της έπεσε κάτω και το έσπασε. Ράγισε. Δεν μπορούσε να ξαναβάλει κάτι μέσα. Αυτά έχουν ενσωματωμένο καλαμάκι. Ένα άλλο που της είχα πάρει ήταν και πιο μεγάλο. Αλλά εντάξει, ψιλοδυσκολευόταν ακόμα να το πιάσει τελείως μόνη της, οπότε της πήρα αυτό που είναι το πιο μικρό. Έχει και το λουράκι να το κρεμάει στο λαιμό της και αυτό έκανε. Το κρέμαγε έτσι και το έπιανε μόνη της. Αυτό. Και κλείνει και δεν πέφτει κιόλας τίποτα, να ξέρετε. Εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο, απλά της αρέσει να το πιάνει μόνη της. Λοιπόν, πήρα λακ. Γιατί τώρα με τα μαλλιά, με την τρέσα, πρέπει να κρεπάρω και να βάζω, οπότε θέλω λακ, διαφορετικά εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιούσα. Πήρα αυτή, δεν ξέρω τώρα αν θα βγει καλή. Extra strong, είναι πολύ δυνατή. Λακ χτενίσματος, πολύ δυνατό κράτημα. Οπότε ναι, ήθελα μια πάρα πολύ έτσι γερή. Τη βρήκα στα τζάμπο και λέω, ας την πάρουμε. Λακ χτενίσματος, πολύ δυνατό κράτημα. Δεν λέει κάτι άλλο, είναι αυτή, δεν ξέρω αν σας διευκολύνει τώρα να τσεκάρετε έτσι όπως τη βλέπετε. Σίγουρα όταν το δοκιμάσω πρώτη φορά θα σας πω πώς μου φάνηκε. Αν όντως είναι γερή κλπ. Βλέπετε είναι το πορτοκαλί καπάκι, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει άλλο, δεν ξέρω. Αυτή. Πήρα παντόφλες, αυτές εδώ πέρα. Και ηλεκτρονικά που κοίταγα και έκανα εγώ παραγγελία, που ήθελα να κάνω παραγγελία, τις είχα βάλει και αυτές, τις ήθελα, οπότε χάρηκα που τις είχε. Τις πήρα σε μεγάλο νούμερο για να είναι άνετο, ένα μεγαλύτερο νούμερο, να είναι άνετο, οπότε έχει και αυτό το glitter, το βλέπετε. Είχε και σε άσπρο, αλλά λέω πάρω το σε μαύρο, να πηγαίνει έτσι και με όλα. Όχι ότι το άσπρο δεν πάει, αλλά πιο πολύ μου αρέσει έτσι, το βλέπετε και το glitter και αυτά, πιο πολύ μου άρεσε. Και όταν τις βάλω σε βλογκάκι πάλι, θα σας δείξω και θα σας πω ότι αυτές είναι από το τζάμπο για να τις δείτε και φορεμένες. Πάρα πολύ ωραίες, ε. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ή εγώ ενθουσιάζομαι γενικά, ή όντως είναι ωραίες. Αυτές. Και το τελευταίο. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι αυτό εδώ. Είναι πετσέτα θαλάσσης για τη Λιδία.
η οποία την άρπαξε μόνη της, δηλαδή κοιτάγαμε τις, τις πετσέτες και θέλαμε να τις πάρουμε μία και ήταν μία με κάτι φατσούλες εκεί πέρα, πέτσες παιδικές, αλλά μάλλον δεν την ήθελε. Και έτσι τράβηξε εκείνη μόνη της αυτή. Άρα λέμε, διάλεξε την πετσέτα που θέλει και έτσι πήραμε αυτή. Είναι με την Άριελ. Εντάξει, έχει γούστο η μικρή. Είναι αυτή με την Άριελ και εγώ στο καλάτι μου. Τις είχα βάλει αυτή όταν έκανα το καλάτι. Τώρα μια και πήγαμε τα πήραμε όλα από εκεί για να μην κάνω παραγγελία. Βλέπετε. Είναι και μεγάλη δηλαδή. Αυτά. Αυτή ήταν λοιπόν και η πετσέτα. Αυτά ήταν όλα τα ψώνια που κάναμε από τα Jumbo. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, αυτό το Jumbo haul. Κάνανε γύρω στα 42 ευρώ, 41-42, κάπου εκεί. Αυτά χρειαζόμασταν, αυτά πήραμε. Αυτό λοιπόν ήταν και το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφούλα για να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας. Και εμείς θα το πούμε σύντομα σε επόμενο βιντεάκι.